Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο πάνω στο θέμα ελληνικός ποιμηνικός και πολύ την έμπνευση. Γεια σου Άθλο, τι κάνεις, καιρό έχουμε να σε βγάλω. Ο Άθλος θα είναι ο πρώτος σαρακατσάνικος που θα πάει στην Κύπρο, το εκτροφείο μας. Τι έχουμε να πούμε, το εξής. Ελληνικός ποιμηνικός μπορεί να ζήσει στην πόλη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες μεγάλες πόλεις, στην Πάτρα, στη Λάρισα. Κυρίες και κύριοι, απάντηση είναι αυτή. Μπορεί να ζήσει, γεια σου Άθλο, να την κιάβρα, μπορεί να ζήσει υπό συνθήκες. Έκανα αυτό το βίντεο γιατί εδώ έχουμε αυλή, σε αυτό το μέρος. Κοιτάξτε. Υπάρχει χώρος για να κινηθούν τα ποιμηνικά μας. Πάρα πολλές. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ναι, μπορεί να ζήσει. Σε διαμέρισμα όμως, αύρα, μπορείς να ζήσει σε διαμέρισμα. Ξαναλέω, υπό συνθήκες μπορεί. Βέβαια, θα είναι τεράστια ταλαιπωρία και για τον ιδιοκτήτη και φυσικά για το σκύλο. Αν και ο σκύλος λίγα καταλαβαίνει, πιστέψτε. Ο σκύλος θέλει καλή παρέα, θέλει καλό φαγητό και τη βόλτα του. Εάν υπάρχουν οι βόλτες, φυσικά και δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε δει κατά καιρούς πολύ μεγαλώσιμες ράτσες από το Αγίου Βερνάρδου μέχρι Μπορ Μπερμποέλ και άλλες ράτσες, Ακίτα, Αμερικάνικα κτλ. Να ζουν σε διαμερίσματα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι σαν τον ελληνικό σκύλο. Ο ελληνικός σκύλος κρατάει ακόμα πολύ άγρια ένστικτα, πολύ δυνατά, κρατάει ακόμα πάρα πολύ έντονο το αίσθημα της άσκησης, διότι έρχεται από τα βουνά μας και έρχεται μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και δεν είναι τόσο εύκολο για αυτό το σκύλο να παραμείνει στο διαμέρισμα. Μπορεί να το διαλύσει. Πιστέψτε με, υπάρχει αυτό. Πάντα όμως βέβαια, να το σπάλει, που είσαι Άθλο, που εξαφανίστηκες, να την γιάβρα, πάντα όμως πάλι υπό συνθήκες. Δηλαδή, αν κάποιος ιδιοκτήτης έχει πραγματικά την όρεξη να ασχοληθεί, να βγάζει τακτικές βόλτες, να κάνει αυτά που πρέπει απέναντι στο σκύλο, ναι, μπορεί να ζήσει, κυρίες και κύριοι. Θα κάνω μια παρένθεση, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πριν 2 εβδομάδες στη Λάρισα που πήγα, ήταν απόγευμα. Τρελάθηκα από τους σκύλους που βγήκαν βόλτα έξω. Μπορεί να είδα 30 σκύλους μέσα σε μισή ώρα. Βόλτα με τους ιδιοκτήτες τους, να μαζεύουν τις ακαθαρσίες, να είναι όλοι προβλεπόμενοι, σωστή συμπεριφορά, σωστά πράγματα. Θα πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο στη Λάρισα. Γιατί είδα παιδεία πάνω στο θέμα σκύλου. Το ίδιο έπαθα και στην Αθήνα πριν 4-5 μέρες που ήμουν στην Αθήνα. Είδα πάρα πολλούς Αθηναίους με σχεδόν όλες τις ράτσες, μικρές και μεγάλες. Είδα και έναν ελληνικό ποιμηνικό στο ψυχικό να κάνουν τη βόλτα τους στα πάρκα τους, να μαζεύουν τις ακαθαρσίες όπως είπα και στη Λάρισα, να κάνουν πολύ ωραία πράγματα και συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε την πολυτέλεια, τουλάχιστον εγώ, εδώ στην πηγή Τρικάλων, να έχω ατελείωτα χωράφια, ατελείωτα βουνά, πολύ μεγάλη αυλή, δόξα τω Θεώ, πάνω από ένα στρέμμα και εκτροφείο. Έτσι δεν είναι Άργο. Και μπορούμε σήμερα τον Άργο να τον έχουμε εδώ, τον Άθλο εδώ και αύριο το πρωί να τον πάμε να περνάει ωραία κάπου αλλού. Δίνω μεγάλα συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκύλους στην πόλη. Δίνω μεγάλα συγχαρητήρια αύρα γιατί όντως αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες και δίνουν πραγματικά πολύ μεγάλη φροντίδα στο σκύλο τους. Και εμείς δίνουμε, αλλά αυτοί δίνουν ακόμη περισσότερη φροντίδα και πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση στα προβλήματα ενός σκύλου. Βέβαια ο σκύλος τον ανταποδίδει με το παραπάνω, είτε με τη φύλαξη, είτε με άλλα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα λίγα... Πού είσαι εσύ βρε, να την, η γλύκα.
όνομα και πράγμα. Αυτά τα λίγα σήμερα από μας. Θα σας χαιρετήσουμε. Σας πούμε πάλι ένα πολύ μεγάλο μπράβο για όσους έχετε σκύλους μέσα στις πόλεις και στα διαμερίσματα. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Μπορεί να ταλαιπωρείται ο σκύλος λίγο παραπάνω, αλλά η αγάπη σας είναι σίγουρο ότι το ανταμείβει. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε εδώ με την Άβρα και τον Άργο, μια πολύ ωραία εικόνα, τα δύο Grand Champion της κατοχής μας. Σύντομα, κοντά σας. Χαίρετε, να είστε καλά. Άβρα!